καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα. Είναι πράγματι μια περίοδος των ψαλτών. Βέβαια, η μεγαλύτερη περίοδος είναι της μεγάλης εβδομάδας. Αλλά και εδώ τα Χριστούγεννα να έχουμε υποχρεώσεις, πρωινό ξύπνημα, στις επάλξεις. Είναι πράγματι ο ρόλος του ψάλτη αξιόλογος και ανεκτήμητος και από ό,τι φαίνεται έχει γίνει και σπάνιο είδος. Γιατί δεν έρχονται στην εκκλησία. Έχω πει και άλλες φορές ότι η εκκλησιαστική μουσική, η βυζαντινή μουσική, δεν είναι μόνο να τη μάθεις κοντά στο δάσκαλο, να σε διδάξει κλπ. Από κοντά, αλλά πρέπει να είσαι στην εκκλησία, στο στασίδι, δηλαδή δίπλα στον ψάλτη. Εκεί θα μάθεις. Το καλύτερο σχολείο είναι το στασίδι, δίπλα σε ένα καλό ψάλτη. Όπως είναι και ο χορός. Εάν δεν μπει στον χορό να χορέψεις, δεν θα εκτελέσεις τα βήματα του χορού ακριβώς, είναι και η ψαλτική. Η ψαλτική είναι μεγάλη τέχνη, μεγάλη μυστική επιστήμη και πάνω απ' όλα χρειάζεται ζήλος, αγάπη για να προχωρήσεις και να μάθεις την ψαλτική μουσική. Πώς είναι τα μέλη των ιεροψαλτών εδώ στο νησί μας? Είμαστε αρκετά τα μέλη και νέα παιδιά υπάρχουν, αλλά δυστυχώς έχουμε χαθεί τώρα τελευταία δύο χρόνια. Αν θυμάστε μια τελευταία εκδήλωση που είχαμε κάνει στον Άγιο Παύλο, μια επιτυχημένη. Εκπληκτική εκδήλωση που και το COS-TV βέβαια και φέτος πάλι θα αναμεταδώσει, γιατί ήταν πραγματικά μια υπέροχη. Επικέρια με ωραίο ύμνο, επεξηγώντας τους ύμνους από την πατέρα Ιωακή με θαυμάσια και ως λόγος με προθυμία, πριν την πανδημία βέβαια, εκτελέσαμε το όσο μπορούσαμε τους ύμνους αυτούς, οι οποίοι ύμνοι ακούγονται κάθε χρόνο, όπως και φέτος. Η βυζαντινή μουσική είναι από το Βυζάντιο, γι' αυτό και λέγεται βυζαντινή, αλλά και εκκλησιαστική μουσική, διότι επιτελεί τας λατρείας μέσα στην εκκλησία. Γι' αυτό λέγεται εκκλησιαστική μουσική. Διότι είναι και η κοσμική μουσική, η οποία απλώς αγαλιάσε, χαίρεσε, τέρμα. Ενώ η εκκλησιαστική μουσική μέσα στην εκκλησία αγαλιάζει και την ψυχή. Αγαλιάζει, ανεβαίνει, σε ενώνει με τον Θεό και εφραίνεται ο άνθρωπος, ακούγοντας. Ιδίως αυτές τις ημέρες που είναι μια παγκόσμια γιορτή τα Χριστούγεννα, ακόμη και άνθρωποι και θρησκείες που δεν έχουν τον χριστιανισμό, δεν είναι χριστιανοί, ορθόδοξες εκκλησίες, χρησιμοποιούν το πνεύμα και το νόημα των Χριστουγέννων για να μεταδώσουν αυτό το κάτι άλλο στα παιδιά, στους μεγάλους, την αλληλεγγύη που έχουμε ανάγκη σήμερα, το συνέστημα της αγάπης, της ειρήνης που όλοι ευχόμαστε. Κάθε μέρα ψάλλουμε, όπως και είναι το μήνυμα αυτών των ημερών, δόξα εν υψίσου Θεό και επί γης ειρήνη, εν ανθρώπινης ευδοκία, κάθε μέρα το ψάλλουμε. Και πράγματι αυτές τις ημέρες, ωραίες είναι οι εκδηλώσεις, τα γλυκά, τα ήθη, οι παραδόσεις, όλα αυτά μορφαίνουν το νόημα και ανεβάζουν τον άνθρωπο, αλλά το κεντρικότερο, κυριότερο νόημα είναι η ύμνη της Εκκλησίας. Αυτή η μεγάλη ημνογράφηση της Εκκλησίας που έγραψε από τους ύμνους, τους εκκλησιαστικούς ύμνους, οι οποίοι ύμνοι διακρίνονται σε ήχους, ψάλλονται σε πολλούς ήχους, όπως έχουμε η βυζαντινή μουσική. Η ευρωπαϊκή μουσική έχει μανζόρε, μινόρε, δύο τρόπους ας πούμε. Μελαγχολικό, ζωηρό κλπ. Ενώ εμείς έχουμε πάρα πολλούς ήχους. Και ανάλογα με τον ήχο είναι και το συνέστημα της χαράς, της λύπης. Ποιος ύμνος των ημερών είναι αυτός ο οποίος αγγίζει τις ψυχές των ανθρώπων? Η γέννησή σου, Χριστέ ο Θεός σου. Και μάλιστα ακριβώς πριν ένα μήνα η Εκκλησία μας έψαλε κατανοητικά και με πανηγυρικά την έναρξη των Χριστουγέννων. Το Χριστός γεννάται, δοξάσατε. Αυτό εψάλλει 22 Νευρίου της Παναγίας. Όταν η Παναγία μπήκε στο Χριστό, στο ναό, ψάλαμε Χριστός γεννάται. Ότι πλέον έρχεται το μήνυμα της γέννησης, της ενσάρκωσης του Χριστού. Αυτό είναι το νόημα των Χριστουγέννων και θέλω να πω ότι λυπούμε γιατί τα παιδιά σήμερα δεν πάνε στην Εκκλησία, διότι όλη τη εβδομάδα, όχι ότι τα παιδιά φταίνε, είναι κουρασμένα όλη τη εβδομάδα τα μαθήματά τους, θέλουν ένα πρωινό ξύπνημα και ο γονιός ο φουκαράς δουλεύει όλη την εβδομάδα. Πώς θα σηκωθεί να πάει στην Εκκλησία, δικαιολογώ τους ανθρώπους. Αλλά χρειάζεται έστω και μια φορά τα Χριστούγεννα να απολαύσουμε, να πάρουμε λίγο έτσι το άρωμα του θυμιάματος των Χριστουγέννων. Τις ευχές σας, κύριε Σεφέρη. Ήθελα να πω πολλές ευχές στον κόσμο και να μην απογοητεύεται.
κάθε μέρα που ξυπνάει θα βλέπει τον επάνω και θα λέει ευχαριστώ Θεέ μου που σηκώθηκα και σε ευχαριστώ και σε παρακαλώ να είμαστε όλοι καλά και καλό βράδυ. Και αυτό θα γίνει, όλα θα πάνε καλά. Και πάνω απ' όλα είπαμε ο ένας να βοηθά τον άλλο και να αγαπάμε τους συνανθρώπους μας. Τους ανθρώπους που έχουν ανάγκες και να δίνουμε ελπίδα στα παιδιά. Προπάντων στα μικρά παιδιά να δίνουμε ελπίδα. Γι' αυτό και μεγάλοι συνθέτες, ακούτε τώρα τι γίνεται στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις, αυτά, έγραψαν ωραιότατα τραγούδια πάνω στα Χριστούγεννα. Βλέπετε, θυμάστε κι εσείς, σας είχα μαθητές στο γυμνάσιο, όταν τραγουδάγαμε το Άγια Νύχτα, ήταν τόσο όμορφο το Άγια Νύχτα. Και επίσης εκείνο τον μικρό την Πανεστή, που πολλές φορές είδα παιδιά σαν εσάς και εγώ ακόμα να τα κρίσουμε, όταν λέγαμε μες στη Φάτνη, τα ζώα ξυπνούν. Και λέει, τι δώρο να σου φέρω που είμαι φτωχό. Φέρνω το τίποτα που μόνο κρατώ. Άλλο τώρα, μια που είπατε, το μήνυμα του Χριστιανού είναι η έμεινση του Χριστού Θεός. Ανέτειλε τον κόσμο το φως της γνώσης. Θα σας το ψάλω. Πρώτη φωνητικά είμαι λίγο, έχω πάθει μια λαμπίτη εδώ τελευταία, για να ακουστεί έστω και ζωντανά το νόημα αυτό. Υπό αστέρα.